40.000 περίπου νέα περιστατικά νεοπλασιών, νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι δεν έχουμε εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Αυτό είναι τουλάχιστον ατυχές και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε ένας από εμάς ξέρει κάποιον στο στενό ή πολύ στενό του κύκλο ο οποίος ταλαιπωρείται από αυτό το ζήτημα. Η λειτουργία των ογκολογικών αλλά και των άλλων νοσοκομείων έχει ελλείψεις τεράστιες νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Να θυμηθώ τι έγινε όταν έφυγε ο ογκολόγος από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης και πώς καταφέρατε ή καταφέραμε να την αντικαταστήσουμε την περίπτωση. Να θυμίσω ότι στη Λαμία, να σας θυμίσω ότι στη Λαμία δεν υπάρχει ογκολόγος αυτή τη στιγμή. Να επισημάνω τις περιπτώσεις των μεταφερόμενων ογκολόγων, μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας. Τα μηχανήματα είναι γερασμένα, ο εξοπλισμός, αλλά και τώρα πια τα χημειοθεραπευτικά και καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα αποκλείονται μέσω του άρθρου 98 του νόμου 4472 του 17, το περίφημο μέτρο 963. Η Ομοσπονδία Καρκίνου, η Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, η οργάνωση Win Cancer έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολλάκις, θα έλεγα, και νομίζω ότι θα πρέπει να τους ακούσουμε για το ζήτημα τουλάχιστον της μη ύπαρξης αρχείου καταγραφής περιστατικών καρκίνου στη χώρα μας, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και τα στοιχεία για να μπορέσουμε να χαράξουμε μια σωστή, ορθή, εθνική αντικαρκινική πολιτική. Επειδή λοιπόν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο υπήρξε η πρόβλεψη για την ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, ο κωδικός είναι ο MIS 464-106 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 στο Κελπνό, επειδή εν μέσω των δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει επιτέλους να δούμε τα κόστη συνολικά, όχι μόνο στενά, αλλά ολιστικά, σε σχέση με τα φάρμακα, τα καινοτόμα, τα χημειοθεραπευτικά, αλλά και τα κόστη της νοσοκομιακής δαπάνης, των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και των επιδεμάτων, σας ρωτάω, σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η πράξη ανάπτυξη εθνικού αρχείου νεοπλασιών του Κελπνό; Υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχιση της χρηματοδότησης είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια είτε έστω από εθνικά; Ποιος είναι γενικότερα ο σχεδιασμός για αυτό το αρχείο; Υπάρχει πρόγραμμα εν εξελίξη για το διάστημα 2016 και εντεύθεν σε συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011-2015 με τα τεράστια προβλήματα που είχε και θα τα πούμε στην δευτερολογία; Ποιος ο προγραμματισμός για εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 98 για ασθενείς με σπάνιο ή μεταστατικό καρκίνο για τους οποίους δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική θεραπείας; Και τέλος, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις δραματικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το ζήτημα αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού; Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Αγαπητέ συνάδελφε, ο καρκίνος είναι όντως η δεύτερη αιτία θανάτου στη χώρα μετά τα καρδιακά. Αφορά το 30% των θανάτων των ανδρών και το 20% των θανάτων των γυναικών. Είναι ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα για τις πολιτικές υγείας. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα υγείας όλων των χωρών, ακόμα και των πιο αναπτυγμένων και εύρωστων οικονομικά, διότι είμαστε σε μια περίοδο ευτυχώς που η έρευνα και η καινοτομία προσθέτει και διαγνωστικές τεχνικές και θεραπευτικά μέσα και νέες μεθόδους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης πολλών μορφών καρκίνου. Άρα, αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε όντως, και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στη χώρα μας, να έχουμε μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του καρκίνου, που να έχει να πιάνει όλο το φάσμα της φροντίδας, δηλαδή από την πρόληψη, την αγωγή υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική αντιμετώπιση είτε με χημειοθεραπεία είτε με εκτενοθεραπεία, μέχρι τη φροντίδα τελικού σταδίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα συνολικά στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της πολιτικής υγείας στη χώρα μας. Είμαστε σε μια πορεία αυτόν τον καιρό συζήτησης
και με τις επιστημονικές οργανώσεις των ογκολόγων, δηλαδή την Επιστημονική Εταιρεία Ογκολογίας στην Ελλάδα, και με τις οργανώσεις των ασθενών, την Ομοσπονδία, την ΕΛΟΚ και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία που εκπροσωπούν καρκινοπαθείς στη χώρα μας, να έχουμε ανοίξει ένα διάλογο με σκοπό να υπάρξει ένας φορέας, θα δούμε ακριβώς την οργανωτική του μορφή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τη συνολική χάραξης εθνικής στρατηγικής στον τομέα του καρκίνου. Υπάρχουν σοβαρά θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών. Ένα σοβαρό θέμα είναι, που είναι όμως, είμαστε σε μια πορεία βελτιούμενη σε αυτό το πεδίο, είναι η δημιουργία πρωτοκόλων διαγνωστικών και θεραπευτικών για τον καρκίνο. Έχουμε εκπονήσει 4 θεραπευτικά πρωτόκολλα για τους πιο συχνούς καρκίνους, πνεύμονα, παχύ έντερο, προστάτη και μαστό, και επίσης 10 θεραπευτικά πρωτόκολλα για αιματολογικές κακοήθειες, κυρίως για λεμφώματα και λευχαιμίες. Αυτά είναι σε μια φάση τώρα που έχουν ολοκληρωθεί από τα επιστημονικά όργανα, έχουν έρθει εισηγήσεις σε εμάς και εκκρεμεί η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Το δεύτερο επόμενο θεσμικό βήμα είναι η δημιουργία μητρώων ανά κατηγορία καρκίνου. Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ανά επιμέρους κατηγορία κακοήθειας καρκίνου να υπάρχει το αντίστοιχο μητρώο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Είμαστε σε μια πορεία και σε αυτή την κατεύθυνση, και αυτό συνδυάζεται και με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη μέσα από την αρμόδια επιτροπή με φαρμακευτικές εταιρείες για να πετυχαίνουμε προσιτές τιμές σε ακριβά ογκολογικά φάρμακα. Έχουμε ήδη πρόσφατα ένα πετυχημένο μοντέλο πολύ καλής τελικής διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα για το κακόηθες μελάνωμα. Είμαστε λοιπόν σε μια πορεία αντιμετώπισης θεσμικών ελλειμμάτων. Τα λειτουργικά προβλήματα τα οποία περιγράψατε, ιδιαίτερα στα ογκολογικά νοσοκομεία αλλά και στα ογκολογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, είναι υπαρκτά, αλλά και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει προσπάθειες και ενίσχυσης με ιατρικό δυναμικό. Έχουμε προσλάβει 45 επικουρικούς ογκολόγους σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και έχουμε προκηρύξει 20 θέσεις μόνιμων ογκολόγων, ειδικευμένων ογκολόγων, επίσης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έχει γίνει μια σημαντική δουλειά στην ανανέωση του εξοπλισμού, αξιοποιώντας και δωρεές ιδιωτών και πολύ συγκεκριμένα του Ιδρύματος Νιάρχους και άλλων ιδιωτικών φορέων, όπως το Ίδρυμα Αγγελόπουλου, το Ίδρυμα Λάτσι κλπ. Και έχουμε αντικαταστήσει γραμμικούς επιταχυντές, άλλες συσκευές που έχουν σχέση με την ακτινοθεραπεία. Τα νέα μηχανήματα αυτά έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υποδιπλασιάσαμε το χρόνο αναμονής, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα υψηλός, ιδιαίτερα εδώ στα νοσοκομεία της Αθήνας και στον Άγιο Σάβα, από περίπου 5,5 μήνες έχει κατέβει κάτω από τους 3 μήνες, που και αυτό είναι πρόβλημα και βεβαίως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει θεσμική ρύθμιση για αυτό που λέτε το πρόβλημα των ογκολογικών φαρμάκων, τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να εγκριθούν με το σημερινό, το εξωτερικό φίλτρο, αυτό το 963, και τα κριτήρια του HTA τα οποία έχουμε θεσμοθετήσει. Υπάρχει εγκύκλιος από το καλοκαίρι, με την υπογραφή μου, η οποία δίνει τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση εξατομικευμένης πρόσβασης ογκολογικών ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο με βάση ιατρική τεκμηρίωση, με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, και αναλαμβάνει ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ την πρόσβαση του ασθενή σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα τώρα το έχουμε οργανώσει, έχουμε κάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα προεγκρίσεων. Κύριε Υπουργέ, του ΕΟΠΗ, και τη δευτερολογία. Βεβαίως, το οποίο κατά την άποψή μου διασφαλίζει απόλυτα ότι οι ασθενείς που έχουν πραγματικά ανάγκη και τεκμηριώνεται αυτό βιβλιογραφικά πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό φάρμακο, ακόμα και αν αυτό δεν είναι στη θετική λίστα, μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριε Θεοχάρη, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι και θα ξεκινήσω με αυτά που χαίρομαι φυσικά, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ευαισθησίες για μια ομάδα συμπολιτών μας,
οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και για τα αποτελέσματα σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον των διαδικασιών που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων του καρκίνου σε αυτούς τους ασθενείς. Χαίρομαι επίσης που συμφωνήσατε, αν θέλετε, εγώ θα το πω με δικά μου λόγια, ότι αν άλλες χώρες βρίσκονται σε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση από εμάς, στην περίπτωση που αυτές οι χώρες δεν έχουν εθνικό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης του καρκίνου, είναι αμέλεια από την πλευρά τους, ενώ στη δική μας περίπτωση είναι εγκληματικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και κάνουμε δράσεις οι οποίες ενδεχομένως μεταξύ τους να μην συνάδουν ή να μην δημιουργούνται οι συνέργειες και τελικά είτε να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα είτε να είμαστε λιγότερο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των ασθενών, είτε τελικά και τα δύο. Άκουσα την περιγραφή σας για το τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα τέτοιο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Θα σας προσέθετα μόνο, γιατί ήταν αρκετά πλήρης, είναι η αλήθεια, θα προσέθετα μόνο το ζήτημα της ψυχολογικής στήριξης αυτών των ασθενών. Δεν πρέπει να μένουν με το στίγμα της ασθένειας αυτής, και αυτό το στίγμα ξεκινάει, ξέρετε πολύ καλά, από την αρχή της διάγνωσης, στο σημείο αυτό στο οποίο θα πρέπει να μπορέσουν νυφάλια να εξετάσουν μαζί με τον γιατρό τους όλες τις επιλογές που έχουν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα, και αντί γι' αυτό έχουν από πάνω το στίγμα να τους βαραίνει. Ξαναχωριέμαι, γιατί ακούω ότι πιστεύετε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, να κάνετε ένα διαφορετικό σχεδιασμό από πριν, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που είδαμε, γιατί το ζήτημα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον καρκίνο είναι μια παλιά ιστορία που έχει ξεκινήσει από τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεχάστηκε και δεν φτιάχτηκε ποτέ. Γι' αυτό δεν είναι οι ευθύνες μόνο δικές σας, αλλά όμως εσείς πια είστε υπουργός για ένα ικανό διάστημα για να μπορείτε και να κριθείτε και εσείς σε αυτό το στίβο. Λοιπόν, άρχισε επί Αβραμόπουλου, δεν έγινε ποτέ ένα σωστό και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, γιατί έλειπαν δύο πράγματα. Έλειπαν οι οικονομικοί πόροι και έλειπαν οι πόροι σε προσωπικό και σε άλλα υλικά. Και συνεπώς ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο στα χαρτιά, το οποίο αφέθηκε αφού επικαιροποιήθηκε και ξανά επικαιροποιήθηκε απλώς και πάλι στα χαρτιά, να σβήσει και να πεθάνει το 2015. Πρέπει λοιπόν να το επαναφέρουμε, όχι απαραίτητα με νέες δομές, αλλά απλώς συμπληρώστε αυτά τα δύο που λείπουν. Λείπουν οι πόροι και πρέπει να βρεθούν, λείπουν οι υπόλοιπες πόροι οικονομικοί που πρέπει να το στηρίξουν. Τώρα, άκουσα πάλι, και γι' αυτό δεν χαίρομαι ιδιαιτέρως, να μου περιγράφεται μια νέα στρατηγική για το Μητρό. Ότι τώρα πια δεν θα πρέπει να είναι το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών, αλλά θα πρέπει να είναι επιμέρους Μητρό. Δεν είμαι γιατρός ειδικός ή δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν αν το ένα ή το άλλο Μητρό είναι καλύτερο στην α περίπτωση ή στη β. Αυτό που έχει σημασία επιτέλους αυτή τη χώρα είναι να πάρουμε ένα σχεδιασμό που ίσως μας έρχεται από το παρελθόν και να τον υλοποιήσουμε. Η υλοποίηση του οποιοδήποτε Μητρώου είναι πολύ καλύτερη από το να κοσκινίζουμε συνέχεια νέους σχεδιασμούς, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς σε αυτό το πράγμα μαζί μου. Συνεπώς, δεν άκουσα από εσάς χρονοδιάγραμμα, δεν άκουσα από εσάς τρόπος χρηματοδότησης για αυτό τα Μητρώα, τα οποία μας λέτε ότι πρέπει να είναι τα επιμέρους 4 ή 5 διαφορετικά Μητρώα, και γι' αυτό έχω πάρα πολλές υποψίες στο κατά πόσον αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Τέλος, θα ήθελα να καταθέσω τρία μάλλον σχετικά. Το ένα έχει σχέση με τις προτάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, η οποία μας λέει ότι θα πρέπει, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ασθενών, όπως το ξέρετε πολύ καλά, μας λέει ότι θα πρέπει στην περίφημη Επιτροπή Health Technology Assessment να υπάρχουν και ισοδυνάμως, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκπρόσωποι των ασθενών, για να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της αυτή η Επιτροπή. Μας λένε ότι πρέπει να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να είναι ανεξάρτητη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, γιατί άλλο η αξιολόγηση του φαρμάκου και άλλο η έγκριση, και αυτά τα δύο δεν πρέπει, και στις πιο προηγμένες χώρες είναι διακριτά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω δύο τελευταία πράγματα.
Είπατε ότι υπάρχει η καταξαίρεση διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπογράψατε το καλοκαίρι την υπουργική απόφαση που την επιτρέπει. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία πόσοι ασθενείς έχουν κάνει χρήση αυτής της εξατομικευμένης διαδικασίας. Διότι με αυτά τα στοιχεία θα δούμε αν στην πράξη πραγματικά έχετε δώσει λύση ή απλώς έχουμε δώσει λύση για να μας βλέπουν από τη Βουλή όσοι μας παρακολουθούν. Και τέλος, θέλω να καταθέσω και να σας προτείνω καταθέτω σχετικά τον σχετικό ευρωπαϊκό οδηγό επιβίωσης ασθενών με καρκίνο. Είναι φτιαγμένος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας και να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, να, με δική σας μέρημνα να διανέμετε στα νοσοκομεία της χώρας. Έχουν περάσει πια 2 ευρωπαϊκές κοινέ δράσεις. Στην τελευταία ευρωπαϊκή κοινή δράση που ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για τα στρατηγικά σχέδια έχουμε αν τον τρόπο, μόνο, κύριε Θεοχάρη. Τελειώνω. Έχουμε τον τρόπο, αυτά τα στρατηγικά σχέδια μπορούν να φτιαχτούν πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται να χάσουμε καιρό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός στην τελευταία ευρωπαϊκή κοινή δράση είπε ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ντροπή για μια δυτική ευρωπαϊκή χώρα και προφανώς οι υπόλοιπες χώρες προχωράνε τώρα και με τον τρίτη ευρωπαϊκή κοινή δράση. Έχετε, είμαι σίγουρος, την ευαισθησία για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αν δεν φτάνει αυτή η ευαισθησία, ας το κάνουμε ώστε επιτέλους να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην σπαταλάμε σε δράσεις οι οποίες μεταξύ τους δεν φέρνουν τα σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Αναγνωρίζω τα θεσμικά ελλείμματα που έχουμε ως χώρα και όσον αφορά την καταγραφή και όσον αφορά την ύπαρξη δεδομένων και όσον αφορά την ύπαρξη μητρών. Πραγματικά νομίζω ότι τώρα που έχουμε εξασφαλίσει και την επιβίωση του συστήματος υγείας, το οποίο δεν ήταν κατά την άποψή μου ούτε εύκολη, ούτε δεδομένη, ούτε αυτονόητη, αλλά και την ευχερή πρόσβαση των πολιτών, διότι πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ήταν πολύ σημαντική τομή το να μπορούν οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με το άμκα τους, ιδιαίτερα οι ανασφάλιστοι ογκολογικοί άρρωστοι, να μην έχουν το άγχος ότι δεν θα νοσηλευθούν και δεν θα δεχθούν μια ακριβή θεραπεία κατάλληλη για την πάθησή τους ή ότι αυτό θα μεταφραστεί σε δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση, η οποία μάλιστα θα μεταφερθεί και στις ΔΟΗ αργότερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είχαν επιβαρυνθεί αυτοί οι πολίτες με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρέος. Αυτή η αλλαγή νομίζω ότι έχει πραγματικά μεταβάλει το τοπίο. Είναι εγγυημένη πρόσβαση των πολιτών. Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε ογκολογικά φάρμακα σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι γινόταν πριν από μερικά χρόνια. Δεν επιβεβαιώθηκε καν η φόβη περί Brexit φαρμάκων καινοτόμων και ακριβών επειδή δήθεν ακολουθείται μια καταστροφική πολιτική. Θυμάστε ότι αυτές οι φωνές κριτικής ακουγόταν από πολλές πλευρές. Δεν επιτρέψαμε σε φαρμακευτικές εταιρείες να υλοποιήσουν εκβιασμούς και να αποσύρουν αποτελεσματικά και όντως χρήσιμα ογκολογικά φάρμακα από τη χώρα. Πρόσφατα έχω αναφερθεί και στη Βουλή για την περίπτωση της φαρμακευτικής εταιρείας ΡΟΣ, όπου είχε εκβιάσει ουσιαστικά την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την απόσυρση ενός ογκολογικού φαρμάκου που αφορούσε το μελάνωμα, μετά από πολλαπλές παρεμβάσεις και ανάδειξη του θέματος και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτρέψαμε αυτόν τον εκβιασμό. Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την αξιολόγηση με το νέο σύστημα, την αξιολόγηση των νέων καινοτόμων φαρμάκων με το νέο σύστημα το οποίο υλοποιείται σιγά σιγά. Αυτές τις μέρες βγαίνει η πρόσκληση για τους επιστήμονες οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιτροπή HTA με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και σας παρακαλώ πολύ να τα διαβάσετε. Νομίζω ότι γίνεται για πρώτη φορά μια σοβαρή προσπάθεια να πάρουμε ό,τι καλύτερο διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και να το αξιοποιήσουμε χωρίς κριτήρια. Βεβαίως, θα κάνουμε. Βεβαίως, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες, όπως ιδιαίτερα την Ιταλία και την Πορτογαλία, με την οποία έχουμε συστηματική επιστημονική συνεργασία. Πραγματικά θέλουμε να φτιάξουμε, να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας και τη φαρμακευτική πολιτική της χώρας μας με ένα αξιόπιστο μηχανισμό. Έχουμε ακούσει αυτή την κριτική από την πλευρά των συλλόγων των ασθενών. Έχουμε εξηγήσει
και το προβλέπει και ρητά ο νόμος, ότι είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή HTA να διαβουλεύεται με τους συλλόγους των ασθενών και με την επιστημονική κοινότητα, εννοείται πριν την λήψη απόφασης, αλλά κρίναμε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου οι σύλλογοι των ασθενών στη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό είναι μια... κοιτάξτε, εξαρτάται, ακούστε, δεν είναι παντού το ίδιο μοντέλο αυτών των επιτροπών. Εδώ κρίναμε ότι η συγκρότηση πρέπει να είναι με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια και μάλιστα έχουν περιγράψει 6 πεδία φαρμακοοικονομίας, φαρμακοεπιδημιολογίας, κλινικής φαρμακολογίας κλπ. Με τα οποία θα απαρτιστεί αυτή η επιτροπή. Έχουμε συγκροτήσει μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί στον Υπουργό 18 ονόματα, από τα οποία θα επιλεγούν 6 για τη στελέχωση της Επιτροπής, σύν αυτούς που θα είναι εξ οφίτσιο. Νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε ένα βήμα σημαντικό, και το κυριότερο είναι ότι αυτό το βήμα συνοδεύεται και από μια αναβαθμισμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα στη χώρα μας. Ήταν σε μεγάλο βαθμό η αιτία της μεγάλης έκρηξης της φαρμακευτικής δαπάνης στην προηγούμενη δεκαετία, και θεωρώ ότι καλύπτουμε και θωρακίζουμε το σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε και τα λειτουργικά προβλήματα στα νοσοκομεία, που σωστά επισημαίνετε ότι υπάρχουν. Εγώ δεν το αρνούμε αυτό, όμως καταλαβαίνετε ότι και για μας τα ογκολογικά νοσοκομεία ιδιαίτερα είναι νοσοκομεία ειδικής ευαισθησίας, και κάνουν μια προσπάθεια στις κατανομές είτε γιατρών είτε λοιπόν προσωπικού να έχουν την απαραίτητη προτεραιότητα. Και αυτή την περίοδο, επίσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα προσθέσουμε 3 επιπλέον πολύ σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, που είναι τα PET-CT, πέραν των 5 δημόσιων που υπάρχουν ήδη. Άλλα 3 θα προσθεθούν σε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της περιφέρειας. Νομίζω λοιπόν ότι συνολικά το πεδίο της ογκολογικής πολιτικής, της πολιτικής για τον καρκίνο, έχει την προτεραιότητα που πρέπει. Χρειάζεται λίγο πιο αναβαθμισμένη επιτελική οργάνωση και σχεδιασμός με βάση τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να καταγράφονται από τα ειδικά μητρώα, και θα το δούμε και το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Δεν είναι πρόθεσή μας να το εγκαταλείψουμε. Είναι σε συζήτηση όμως η μετεξέλιξη του ΚΕΛΠΝΟ σε ένα νέο εθνικό φορέα δημόσιας υγείας. Θα δούμε το φάσμα των νοσημάτων που θα καλύπτει, γιατί υπάρχει μια συζήτηση σε αυτό. Θα ακούσουμε απόψεις και θα πάρουμε και μοντέλα υπόψη μας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και νομίζω ότι θα βρούμε τη βέλτιστη λύση που θα δίνει αυτό το οποίο και εσείς συμφωνείτε, την απαραίτητη πολιτική προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαιρών ερωτήσεων, και ρωτά το Σώμα αν δέχεται να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνέντευξη του Σώματος λύεται η συνεδρία.